7 και 10 πάμε δουλειά. Ωραία, φωνή ψιλοέφτιαξε. Και έχουμε να δούμε το βράδυ ένα ωραίο παιχνίδι. Και λόγω του σκορ και λόγω των ομάδων. Καλές ομάδες και οι δύο. Αϊντχόβεν Ολυμπιακός. Κοίταξε, για Αϊντχόβεν ξέρουμε τι είναι. Ξέρουμε το σύστημά της. Ξέρουμε ότι πάει από τα πλάγια στις επιθέσεις της. Έχει ένα δυνατό άξονα. Ανεβαίνει πολύ ψηλά. Ρίχνει ένα ρυθμό στο παιχνίδι. Ανεβάζει μάλλον ένα ρυθμό στο παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό. Πίσω όμως είναι πολύ ευάλωτη και πολύ αφελής. Δηλαδή η τετράδα της στην άμυνα πιάσει τους παίκτες έναν ένα. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακοί ποδοσφαιριστές. Ούτε αργοί, ούτε ας πούμε ο αριστερός ο μπακ και ο δεξής ο μπακ. Είναι μπακ που οποιαδήποτε φυσιολογική ομάδα πιο normal παίξει. Παίξουν και ανεβάσματα θα κάνουν και θα κρατήσουν το ένα εναντίον ενός. Παίζουν πολύ αραιά και πολύ ψηλά. Οι μπακ είναι σαν εξτρέμ. Αυτό δημιουργεί κενά. Ο Ολυμπιακός είναι καλός μπροστά, δεν έχει μεγάλη ταχύτητα να βγει σε πολλούς ευνηδιασμούς και κόντρες, ας πούμε, όπως βγήκε ο ΠΑΟΚ εδώ. Ο ΠΑΟΚ ήταν πιο γρήγορος, ο Ολυμπιακός πολύ πιο ποιοτικός. Πιο ποιοτικός, ιδιαίτερα στα χαφ. Εκεί πέρα τώρα το 4-3-3 και από ό,τι έμαθα θα βάλει και τέταρτο τον Φορτούνι. 3-4 χαφ, θα παίξει και ένα ψηλό ρόμβο, όπως πήγε να παίξει χθες η Ρεάλ. Θα τους κρατήσει. Θα τους κρατήσει στο χώρο του κέντρου, πιστεύω. Εκεί που φοβάμαι τον Ολυμπιακό ότι θα δεχτεί τέρματα είναι ότι ο ΣΑ είναι σε ένα μερικό lockdown, που λέμε ένα μερικό ντεφορμάρισμα. Δεν είναι κακός, δεν είναι σε ντεφορμάρισμα, αλλά δεν είναι ο ΣΑ ο οποίος έλεγε θα μου καθαρίσει τις φάσεις. Τώρα λες μπορεί να μου τις καθαρίσει. Όχι ότι φταίει στα γκολ κτλ. Είναι ένα 20-25% πεσμένος. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας κάτω. Θα βρεθούν αρκετές φορές αυτοί εκεί με κάτω την μπάλα. Και οι δύο στόπερ και ο Μπουχαλάκης που είναι πολύ ποιοτικός και κάνει πολύ καλά παιχνίδια φέτος, πιο όρημα και πιο ουσιαστικά σαν κεντρικό σκαφ. Εκεί νομίζω να γίνουν φάουλ, μπορεί να γίνουν πέναλτι, να φάνε κίτρινες κτλ. Εκεί αν ο Ολυμπιακός, οι δυο πλαϊνοί του μπροστινοί έρθουν πάρα πολύ και κλείσουν σε 4-5-1 και πάνε πολύ καλά στα μαρκαρίσματα, γίνουν πιο οχτάρια στα μαρκαρίσματα, θα αναγκαστεί και το κάνει, θα πρέπει να βάλει ποδοσφαιριστές που είναι καλοί σε αυτό. Νομίζω πρέπει να ξεκινήσει ο Μασούρας για να γίνει αυτό. Και ο Ρατζέλοβιτς, ο οποίος είναι πολύ καλός στα μαρκαρίσματα και αυτός. Μπορεί ο Ρατζέλοβιτς να μην είναι μπροστά πολλά πράγματα και ο Μασούρας να μην είναι ο τριπλαδόλος, αλλά σαν οχταρο εξτρέμ που θα γυρίσουν να καλύψουν την πίσω γραμμή, να γυρίσουν καλά πίσω και να μικρύνουν τις αποστάσεις μεταξύ του κέντρου της άμυνας του Ολυμπιακού και του κέντρου του γηπέδου, είναι κλειδί. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουν, θα φάνε γκολα και θα βάλουν και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει το παιχνίδι με 2-1, με 2-1 ή με 3-2 ή με 3-1, αλλά θα προκριθεί. Άρα λοιπόν προβλέπω άσο στο παιχνίδι, goal και over. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα προκριθεί, δύσκολα θα περάσει στιγμές, αλλά θα τα καταφέρει. Αυτά για την καλημέρα μου.